Κύριε Καραθανασόπουλο, να ακούσω και τη δική σας άποψη. Ναι, ανοίξαν πολλά ζητήματα. Ας ξεκινήσουμε από τη λεγόμενη Ισχύει. φοροδιαφυγή, το οποίο είναι ένα φοροκυνηγητό στα πλατεία λαϊκά στρώματα. Το λέμε αυτό γιατί τι κυνηγάμε? Κυνηγάμε τα ψίχουλα τη στιγμή που το καρβέλι το κλέβουν. Και αυτοί που κλέβουν το καρβέλι δεν πληρώνουν φόρο ή πληρώνουν ελάχιστο φόρο. Να πούμε για παράδειγμα οι εφοπλιστές, εθελοντική εισφορά. Και δεν το κάνουν και στους μισθού τους. Και δεν το κάνουν και στους συνταξιούχους να έχουν εθελοντική φορολογική εισφορά. Οι οποίοι έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές. Και κανένα κόμμα, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο ΠΑΣΟΚ, δέχτηκαν να καταργηθούν. Να πούμε για τις τράπεζες που έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο και δεν πληρώνουν φόρο εδώ και 12 χρόνια. Να πούμε για άλλους κλάδους της οικονομίας, για τις υπεραποσβέσεις. Να πούμε για τη φορολογία των διανεμόμενων κερδών που είναι στο 5%. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Ότι εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ άδικο φορολογικό σύστημα και κυνηγάμε να πιάσουμε τη λιανομαρίδα. Ποια χώρα στο φορολογικό σύστημα θα θέλατε να υιοθετήσουμε? Έχετε κάποια χώρα την οποία θεωρείτε ότι έχει ένα υποδειγματικό φορολογικό? Όλες οι χώρες φορολογικές είναι άδικες. Γιατί κάνουν μια αναδιανομή. Τα παίρνουν από τους πολλούς για να τα δώσουν στους λίγους. Και αυτό γίνεται και στη χώρα μας. Όταν τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν όλοι με το 5%. Το συνόλο των φορολογικών εσόδων, καταλαβαίνετε πού πάει το βάρος. Όταν υπάρχει ο φορολογικός ανταγωνισμός, η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, η φορολογική παράδειση, τόσο και περισσότερο θα μειώνεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στη φορολογία. Και από την άλλη μεριά, τώρα να μιλάμε και σοβαρά. Ποιες φοροαπαλλαγές μιλάει? Είπε ο κύριος Τσάπαλος για τρεις περιπτώσεις. Να πάρουμε την πρώτη περίπτωση. Η μείωση του συνολικού μισθού, δηλαδή το 1% των ασφαλιστικών εισφορών που μειώνεται, είναι μείωση του συνολικού μισθού αυτή. Και δημιουργεί στα ταμεία τα ασφαλιστικά χρηματοδοτική ασφυξία. Είναι προς όφελος των εργαζόμενων ή προς όφελος των επιχειρήσεων? Ένα το κρατούμενο. Να βάλουμε δεύτερο ζήτημα. Το τέλος, να ολοκληρώσω κύριε Τσάπαλε και μπορείτε να απαντήσετε. Το τέλος επιτιδεύματος. Όταν παίρνεις 2,5-2. Τους αυτοαπασχολούμενους με τα τεκμήρια τους επιστρέψεις 300 ευρώ. Να πούνε και ευχαριστώ δηλαδή αυτοί. Από αυτή την τεράστια φοροεπιδρομή που έχουν δεχθεί. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι επί της ουσίας ποιος πληρώνει τα φορολογικά βάρη, τα πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα, ιδιαίτερα οι εμισηφόροι που είναι κατεξοχήν άδικοι και επί τους ίδιους που πάνε αυτά τα χρήματα. Μα πάνε αυτά τα χρήματα, κύριε Τσάπαλε, για την εξυπηρέτηση του δυσβάσταχτου κρατικού χρέους. Να σας θυμίσω ότι 13,5 δισεκατομμύρια το χρόνο για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2028 και μετά πολύ περισσότερα μέχρι το 2060. Στα πλαίσια των ματωμένων πρωτογενών πλονασμάτων που συνυπέγραψε η κυβέρνηση. Όχι, να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό. Ναι, να ολοκληρώσω. Πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους. Και τα υπόλοιπα πηγαίνουν για να στηριχτούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και να θωρακιστεί η κερδοφορία τους. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης. Κύριε Καραθανασόπουλε. Που λένε τα άλλα κόμματα. Να κλείσω με αυτό, επιτρέψτε μου. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα και τα μνημόνια. Άρα λοιπόν η διαπάλη δεν είναι να γίνει για το ποιο, από ποια τσέπη θα χάσει ο εργαζόμενος, αν θα χάσει από το μισθό ή από τη σύνταξη, από τη φορολογία ή από την εμπορευματοποίηση, ή πόσο λιγότερο δεν θα ολοκληρώνεται χάσει. Όμως. Ναι. Το ζητούμενο λοιπόν τι είναι? Να διεκδικήσει σήμερα την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του στη βάση των παραγωγικών δυνατοτήτων και των τεχνολογικών που έχει η χώρα και όχι να ανοίγει αυτή η ψαλίδα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, για να έχει συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές σε συμπόρες με το ΚΚΕ λοιπόν. Κύριε Καραθανασόπουλε, κλείνετε εσείς. Ναι, οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Οι αριθμοί που παρουσίασε ο κύριος Τσάπαλος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο μέσος μισθός είναι υπολείπεται από το 29%. Κατά 29% ο μέσος μισθός. Δεύτερον, το πραγματικό εισόδημα κατά 25% από το 2009 και είναι επίσημες εκτιμήσεις της Κομισιόν αυτές, δεν είναι δικές μας. Απλώς τα βάζω και αυτά τα νούμερα στο τραπέζι για να έχουμε μια υπόψη. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα στενό κορσέ
σε βάρος των λαών της Ευρώπης και του ελληνικού λαού. Από τη μια η δημοσιονομική πειθαρχία, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάκαμψης, δηλαδή τα ματωμένα πρωτογενή πλεονέκτημα, και από την άλλη το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι χρηματοδότηση επί της ουσίας των στρατηγικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, για να... Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τη σύνδεσή μας. Για να εκταμιευτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, τι ζήτησαν? Ζήτησαν το κεφαλικό χώρο κατά τεκμήρια στους απασχολούμενους. Αυτό φαίνεται τον ταξικό χαρακτήρα της πολιτικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων κομμάτων, βεβαίως, που είναι αντιλαϊκοί.